Το κεφάλι της κάνουμε δύο ωραίες πλεξίδες και έχουμε κάνει και από την άλλη πλευρά. Θα γεμίσουμε το κεφάλι πλεξίδες. Είναι πολύ της μόδας και φέτος το καλοκαίρι, αλλά και πέρσι το καλοκαίρι τις είδαμε ακόμα και στα νηφικά χτενίσματα. Έχουμε διάφορες πλεξίδες στο πλάι. Εδώ είναι Ολλανδέζα. Και εδώ, αυτό είναι ψαροκόκαλο. Φέτος στο τμήμα κομμωτικής φοιτούν 8 παιδιά, 3 αγόρια και 5 κορίτσια. Έχει ξαναγίνει έκθεση κομμωτικής, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται εδώ του τμήματος της κομμωτικής τέχνης. Η προηγούμενη είχε γίνει στο Κόρθι, κάτω στο Γυαλό, το 2014 και ήταν μόνο η τελειόφοιτη, σαν δείγμα της δουλειάς των παιδιών όλη τη χρονιά. Φέτος η έκθεση κομμωτικής γίνεται στη χώρα για να έχουμε επισκέπτες και σχολεία για να μπορέσουν να έρθουν να δουν πώς είναι αυτή η ειδικότητα και γενικώς να δουν τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά όλη τη χρονιά το 17-18. Μας βοήθησαν πολύ από το για να υλοποιηθεί η έκθεση ο κύριος Τρανάκος, μέσα τους φίλους μου, ο κύριος Τρανάκος από το Μουστάκιο Κληροδότημα, ο κύριος Ψυχάλης Μανώλης από το γυροκομείο Αλεξάνδρου, ο κύριος Αριστοτέλης Αστράς. Μου αρέσει πάρα πολύ η κομμωτική πάνω, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γινόμαστε πιο δημιουργικοί άνθρωποι και εύχομαι να το εξελίξω πολύ περισσότερο στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια το τμήμα κομμωτικής δεν λειτουργούσε γιατί είχαν βγει σε διαθεσιμότητα οι καθηγήτριες, οπότε επαναλειτουργήσε σαν ΕΠΑΛ το 2015. Και από τότε υπάρχουν μαθήτριες που φοιτούν και στην Α τάξη και στη Β τάξη. Η Β τάξη είναι τομέας υγείας πρόνοιας, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κομμωτική μαζί με κάποιες άλλες ειδικότητες, αλλά ειδικά στην Άνδρο λειτουργεί σαν ειδικότητα το τμήμα κομμωτικής στο Μουστάκιο, στην πίσω μεριά, στο Κόρθι. Εγώ πέρσι τελείωσα ειδικότητα διοίκηση επιχειρήσεων, έδωσα πανελλήνιες και πέρασα, αλλά δεν πήγα γιατί το όνειρό μου ήταν να γίνω κομμώτρια και μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα μαλλιά. Αντάβιες, Φερμανά, Facing. Έχω ακολουθήσει την κομμωτική γιατί είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα με μεγάλη δημιουργικότητα και έχω τη στήριξη των καθηγητών μου βεβαίως και της θείας μου της Γιάννας της Μίχα, η οποία έχει δύο κομμωτήρια και θα με στηρίξει σε κάθε μαγούδηση που πάω. Εκτός την κομμωτική που κάνουν τα παιδιά, κάνουν και σαπουνιά, φέτος μάθαμε να φτιάχνουμε, κάνουμε και ραλιφές, κάνουμε και μάσκες που χρησιμοποιούμε, κάνουν πάνω το μακιγιάζ, βάφουνε και γενικώς δημιουργούμε, φτιάχνουμε πολλά πράγματα. Από μικρή έβλεπα την αδερφή μου η οποία είναι κομμώτρια και είδα ότι μ' αρέσει και εμένα και αφού έχουμε εδώ την ειδικότητα αυτή αποφάσισα να πηγαίνω στο Κόρθι και να κάνουμε διάφορα πράγματα, είδα ότι εκεί μαθαίνουμε και ακόμα περισσότερα. Οι καθηγητές μας είναι και εξαιρετικοί και μας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και επιπλέον ακόμα. Μαθαίνουμε και για νύχια, αισθητική κτλ. Αν και είμαι μητέρα δύο παιδιών, αποφάσισα να πάω στο τμήμα κομμωτικής στο Κόρθι. Αν και είναι μακριά, γιατί εγώ μένω στη χώρα και πηγαίνω καθημερινά στο Κόρθι, είναι πολύ κουραστικό, αλλά δεν μετανιώνω για όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εκεί βρήκα όλα αυτά που ήθελα τόσα χρόνια να κάνω. Πιστεύω να υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, να γίνει θεσμοδοτός και να το κάνουμε να μας βοηθήσουν κάθε χρόνο. Έχουν τελειώσει πολλοί μαθητές από την κομμωτική και οι περισσότεροι δουλεύουν και έχουν ανοίξει και δικά τους κομμωτήρια.